Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου σε συνδυασμό με τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που ακολούθησαν έδωσαν κάποιες επιπλέον δυνατότητες στους εν δυνάμει δικαιούχους του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. Δεν αντιμετώπισαν όμως ολιστικά τα προβλήματα. Αυτό αποδεικνύεται από τους αριθμητικούς δείκτες, αφού μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον μέσω 50.000 αιτήσεων, η διαδικασία όμως έχει ολοκληρωθεί μόλις για 215 περιπτώσεις. Οι τελευταίες αλλαγές που συμπεριλαμβάνουν και τη δυνατότητα των αγροτών να προσφύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό αποτέλεσαν αντικείμενο του επιμορφωτικού σεμιναρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Όπως ανέφερε η πρόεδρος του Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, ο εξοδικαστικός μηχανισμός είναι μια εξαιρετικά σημαντική διαδικασία για τους οφειλέτες, όμως απαιτείται διεύρυνση των κριτηρίων και κυρίως ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας. Είναι ένας νόμος πολύ διαφημισμένος, είναι ένας νόμος που τον περίμεναν πάρα πολύ, είναι ένας νόμος όμως με δυσκολίες και αυτό φαίνεται στο περίπου ένα χρόνο και παραπάνω που είναι ο νόμος στον αέρα, που έχουν ανοίξει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα περίπου 50.000 αιτήσεις, έχουν κατατεθεί οι 3.000 και από εκεί και πέρα έχουν προχωρήσει οι 215 αιτήσεις. Άρα από εκεί αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία του νόμου και της εφαρμογής του. Σήμερα εμείς με το σεμινάριο που διοργανώνουμε, στην ουσία παρουσιάζουμε το νομικό πλαίσιο του νόμου, τις αλλαγές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που έχουν γίνει. Επιπλέον είναι ότι από το καλοκαίρι και μετά μπορούν πλέον να υποβάλουν, να ενταχθούν στο νόμο και οι αγρότες που δεν μπορούσαν μέχρι πρότινος. Και γενικά γίνεται μια παρουσίαση γενικότερη του νόμου, της μελέτης βιωσιμότητας που απαιτείται κτλ. Και έχουμε εισηγητές οι οποίοι είναι αυτή στην ουσία που γράψαν τον νόμο, είναι από το Υπουργείο, είναι από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους και είναι στην ουσία οι αρμόδιοι. Τα κριτήρια διευρυνθούν, θα είναι πολύ μεγαλύτερη η προσέλευση. Φυσικά, φυσικά. Μα ήδη βλέπουμε στην καθημερινότητά μας ότι οι περισσότεροι οφείλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν οφείλει σε ασφαλιστικά ταμεία. Και αυτός ο νόμος ήταν μια ευκαιρία για να μπορέσουν να ρυθμιστούν τα χρέη αυτά και οι επιχειρήσεις να είναι ενήμερες, αλλά και το κράτος να εισπράξει. Αίσθηση στο μεταξύ έχει προκαλέσει η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία καλούνται λογιστές, φοροτεχνικοί και υπάλληλοι ελεγκτικών μηχανισμών να ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα και να είναι περισσότερο υποψιασμένοι για το ενδεχόμενο φόρο διαφυγής από επιχειρήσεις. Τα πάντα κινούνται όλα γύρω από τη φοροδιαφυγή. Βλέπουμε ότι έχει δεθεί ο κόσμος, σαφέστατα και δεν το επικροτούμε αυτό το πράγμα. Απλά όλα έχουν επικεντρωθεί γύρω από αυτό το θέμα και πλέον καλούν και εμάς να ελέγξουμε αν κάποιος φοροδιαφεύγει. Αυτό δεν είναι ευθύνη των ιδιωτών, είναι ευθύνη του κράτους να μπορεί να το ελέγξει και να το αντιμετωπίσει. Είναι ένδειξη αδυναμίας ουσιαστικά της πολιτείας. Φυσικά και είναι ένδειξη αδυναμίας. Πάντα θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Το θέμα είναι να καταφέρουν να υπάρχει στο μικρότερο ποσοστό. Και όταν υπάρχει μια τόσο υψηλή φορολογία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει φοροδιαφυγή. Αυτό είναι δεδομένο.